μετατοπιστεί και στα άλλα νοσοκομεία μας, είναι ότι υπάρχουν δομές δημόσιες, όπως είναι στη Θεσσαλονίκη. Πληροφορούμε ότι θα αρχίσει και το Πανεπιστημιακό Ιωαννίνο να εκτελεί τέτοια δείγματα, αλλά έχουν και αυτή πληθώρα δειγμάτων από τη δικιά τους περιφέρεια. Οπότε μας είπαν ότι μπορούν να μας διευκολύνουν σε 10 μέρες με 4 έως 5 απαντήσεις, ίσως 4-5 δείγματα, τα οποία θα τα παίρνουμε σε διάστημα 3 ημερών. Τεστ λέτε. Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή στέλνουμε δείγματα ασθενών που είναι ύποπτα, στέλνουμε γύρω στα 5 με 6 την ημέρα και μας έρχονται οι απαντήσεις για 2-3 μέσα στο επόμενο 24ωρο ή 48ωρο. Οπότε δεν μπορεί να γίνει πολύ γρήγορη διακίνηση των περιστατικών, αφενός μεν, και όταν αποφασίσαμε να ειχνηλατήσουμε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου μας, επειδή δεν υπήρχε δημόσια δομή για να μας καλύψει αυτή την ειχνηλάτηση, αποφάσισε το νοσοκομείο Καστοριάς, προφανώς με πόρους δικούς του, αλλά έχουμε και πολλούς ιδιώτες που μας χρηματοδοτήσανε, απευθυνθήκαμε σε ιδιωτικά ιατρία, τα οποία δεν υπάρχουν ανάλογα σε επίπεδο της Μακεδονίας, απευθυνθήκαμε σε ιδιωτικά ιατρία της Θεσσαλονίκης και αυτά, κύριε Καρυπίδη, αν και τα πληρώνουμε, οι απαντήσεις έρχονται με ρυθμούς χελώνας. Δηλαδή έχουμε στείλει 150 δείγματα, έχουμε πάρει μέσα σε 10 μέρες από τις 17 Τρίτου τα 110 και παίρνουμε κάθε μέρα περίπου 3 με 4. Δεν μπορούν γιατί καλύπτουν προφανώς, έχουν σε αυτά τα ιδιωτικά, έχουν στραφεί και άλλοι δομές. Ένας ιδιώτης που ήθελε να κάνει το δείγμα και απευθύνθηκε και μάλιστα είναι της συναδέλφης μου, της ιδιολόγου η Ανιψιά, από το Κιλκής, πήγε στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλα ιδιωτικά κέντρα τύπου Άγιο Λουκά, Διαβαλκανικά κλπ. Τους είπε σε 3 μέρες η λήψη του δείγματος και σε 3 μέρες η απάντηση του δείγματος και το ύψος είναι 200 ευρώ. Οπότε, αν μπορέσουμε όντως να εξασφαλίσουμε ένα τέτοιο μηχάνημα που κάνει ανάλυση μοριακού επίπεδου, γιατί ο κύριος Τσιόδρας ρωτήθηκε, υπήρχαν ιδιωτικά ιατρία τα οποία εξαντληθήκαν στην Καστοριά, τα οποία κάνανε άλλου είδους ανίχνευση, ανίχνευση αντισωμάτων. Ο κύριος Τσιόδρας δεν θέλει αυτή τη στιγμή η Επιτροπή μας, δεν θέλει να δεχθεί τις απαντήσεις τέτοιου είδους, θέλει σε μοριακό επίπεδο. Επομένως, νομίζω ότι είναι πολύ βασικό αυτό και εγώ είμαι υπέρ και προτείνω η ανίχνευση, η ανίχνευση με αντισώματα είναι ανασφαλής. Δεν είναι πάντα ασφαλής με αντισώματα. Η σωστή είναι η μοριακή. Μπράβο, αυτό είναι. Ωραία. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουζετζάνη. Κάποια άλλη ερώτηση? Εγώ, κυρία Πρόεδρε.